Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα παγόβουνο που μας έχει δείξει μόνο την κορυφή του. Το υπόλοιπο κρύβεται στη σιωπή. Η πραγματική βία είναι πολύ μεγαλύτερη από τις καταγγελίες. Το παγόβουνο της έμφυλης βίας κορυφώνεται με τη γυναικοκτονία. Αλλά πριν από αυτό υπάρχουν πολλά στάδια, όπως η σωματική κακοποίηση, ο μισογυνισμός, τα έμφυλα στερεότυπα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στην πατριαρχία. Ήδη φέτος μετράμε 14 γυναικοκτονίες. Δεν είμαστε όλες εδώ. Λείπουν οι δολοφονημένες. Βασιλική, 54 ετών στα Χανιά. Κωνσταντίνα, 28 ετών στη Μακρινίτσα. Καρολάιν, 20 ετών, Γλυκά Νερά. Ελένη, 64 ετών στην Αγία Βαρβάρα. Γαριφαλιά, 22 ετών στη Φολέγανδρο. Ανίσα, 31 ετών στη Δάφνη. Μαρία, 43 ετών στη Λάρισα. Σταυρούλα, 47 ετών στο Ρέθυμνο. Ελένη, 55 ετών στη Θεσσαλονίκη. Μόνικα, 42 ετών στην Κυπαρισία. Δώρα, 31 ετών στη Ρόδο. Ανώνυμη, 75 ετών στην Αργολίδα. Νεκταρία, 48 ετών στην Ιεράπετρα. Ανώνυμη, 48 ετών στη Θεσσαλονίκη. Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα γυναικοκτονιών. Ζήσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία. Κάναμε ένα περίπατο περίπου 2 χιλιόμετρων, αλλά δίπλα μας ήταν ψυχές που λείπανε και πολλές φωνές κακοποιημένων ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να σπάσουμε τη σιωπή μας και να προστρέξουμε στις υπηρεσίες, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε την επόμενη φορά, τον επόμενο χρόνο, στον επόμενο περίπατο, να μην έχουμε άλλες ψυχές που να μας καλούν για βοήθεια. Πρέπει τέτοια φαινόμενα στις μέρες μας να μην υπάρχουν ή όσο δύνατε να προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να τα φέρνουμε στην επιφάνεια ώστε να εξαλειφθούν. Γιατί ζούμε στο 2021 και δεν πρέπει τέτοια φαινόμενα να υπάρχουν. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.